Existence. Είμαστε στη ΣΕΡΕ σήμερα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμμετέχουμε σε αυτό το live. Τιμή μας μεγάλη που παίζουμε με τους Rotten Christ. Είναι μια μπάντα η οποία ακούμε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου 13-14 χρονών να παίρνω τα πρώτα CD και αυτά από περιοδικά, από συλλογές και τέτοια. Τέλος πάντων, τιμή μας ήταν πάρα πολύ ωραία. Η ατμόσφαιρα καταπληκτική, ο κόσμος για τρίτη φορά μας αγκάλιασε, γουστάρανε, είδαμε ωραίες καταστάσεις. Κάτι σπάνιο για τις μέρες μας. Και σε μια καθημερινή μέρα που ο κόσμος άφησε τη τηλεόραση και τα τουρκικά και πήγε να ακούσει το live. Κάπως έτσι. Ήμασταν σε πλήρως ικανοποιημένοι, δηλαδή, από την αντιμετώπιση του κόσμου. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερα. Κάπως έτσι. Καλησπέρα σας από μένα, από το Fatality Radio. Είμαστε εδώ στις Σέρες, μόλις τελείωσε ένα καταπληκτικό live και έχω δίπλα μου τα μέλη από την Margin of Existence. Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να κάνουμε μερικές ερωτησούλες, να το συζητήσουμε για διάφορα πράγματα. Να αναφέρω καταρχάς, λίγο μου πείτε δύο λόγια για την μπάντα σας. Πότε ξεκινήσατε και όλο το σκηνικό. Η μπάντα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2006. Η αρχή έγινε από εμένα και τον Άλεξ, τον κιθαρίστα μας. Είχαμε κάποιες βασικές ιδέες, είχαμε κάποιες επιρροές, τις οποίες τα βάλαμε όλα μαζί, τα συγκεντρώσαμε και είπαμε αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ψαχτήκαμε. Αρχικά, επειδή η καταγωγή μας είναι από τη δράμα, από την πόλη δράμας και των δύο, βρήκαμε κάποια μέλη, παίξαμε κάποια live εκεί πέρα. Και μετά επεκταθήκαμε. Να φανταστώ ότι το line-up και τα μέλη σας αλλάξανε μέχρι την τωρινή σύνδεσή σας, η οποία, και να φανταστώ, είναι μόνιμη και κατ' επέκταση έχει και ηχογραφεί και ο συγκεκριμένος δίσκος που έχετε βγάλει με την τωρινή σύνδεση. Ο δίσκος δεν ηχογραφήθηκε με την τωρινή σύνδεση. Υπήρχαν άλλα δύο μέλη, κιθάρα και μπάσο, οι οποίοι αποχωρήσανε. Με πιάνεις απροετοίμαστο. Δεν πειράζει, εντάξει. Έχουμε αλλάξει τόσα μέλη κι εμείς. Απλά, εντάξει, είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους που να συνεννοείσαι, να κάνεις αυτό που αγαπάς, δηλαδή, πώς όλα, να συνδυάζονται όλα αυτά. Η αγάπη για τη μουσική, οι ιδέες, το είδος που θες να ακολουθήσεις, την πορεία σου κτλ. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες δυσκολίες βέβαια που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Σεβαστό. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Το Margin of Existence, από πού προέκυψε, υπάρχει κάποια ιστορία σε αυτό το θέμα? Το όνομα της μπάντας προέκυψε από τους στίχους του κομματιού του ομώνυμου, το οποίο ήταν βασικά νομίζω το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο που ξεκινήσαμε και τελειώσαμε και αρχίσαμε και παίζαμε. Και από εκεί και πέρα, μέσα από τους στίχους, ψάχναμε και εκείνη την περίοδο όνομα, διαβάζαμε τους στίχους, μας άρεσε και το κρατήσαμε. Ο κύριος από εδώ το πρώτο είναι ωραίο σαν όνομα. Τα τραγούδια και τη μουσική σύνδεση είναι εξ ολοκλήρου δικά σας, τα έχετε γράψει εσείς? Ναι, οι συνθέσεις είναι, από μουσικής άποψης, είναι του Αλέξη. Από μουσικής άποψης, ναι, τα κομμάτια είναι... Ξεκινάνε, να το πω έτσι, ξεκινάνε στο σπίτι μου, έχουν μια πορεία και όλα τα λοιπά, και από εκεί και πέρα βρισκόμαστε μέσα στο στούντιο, γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές στο κάθε όργανο, έχει και ο καθένας να προτείνει οτιδήποτε, το να τ' άλλο, και σε συνδυασμό με τους στίχους και τις φωνητικές γραμμές και όλα αυτά. Μπαίνουν στη συνέχεια που εμπλουτίζουν το κομμάτι, κάποιες μελωδίες παραπάνω, κάποιες προτάσεις στην αλλαγή της δομής του κομματιού. Στην ουσία, ο Άλεξ έχει κάνει την αρχή με τη βασική δομή του κομματιού, με τις μελωδίες, με τα riff, τα lead, όλα αυτά. Και στη συνέχεια... Κάποιες μουσικές επιρροές μπορείτε να μας πείτε? Μουσικές επιρροές. Μουσικές επιρροές, μπάντες και γενικώς με τη μουσική μεγαλώσατε. Είναι πιστεύω πασιφανές, δηλαδή σουηδική σκηνή, τι να πούμε. At the Gates, In Flames. Flames. Dark Tranquility, The Haunted και τα λοιπά. Soilwork. Κάποιες επιρροές βέβαια από αμερικάνικη σκηνή. Ναι, Lamb of God, Arch Enemy. Πολύ ωραία. Καινούργια μουσική και κυρίως δεκαετίας του 90. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε στα σκαριά και έναν δίσκο. Τον έχετε ηχογραφήσει, έχετε τη συγκεκριμένη εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Casket Music Records, και αναμένετε την κυκλοφορία του δίσκου. Πείτε μας λίγο λόγια για το δίσκο. Ακριβώς. Ο δίσκος είναι έτοιμος, νομίζω, εδώ και 3 χρόνια.
Γύρω στα δύο χρόνια να πούμε, ξεκίνησε, προχώρησε, απλά προκύψανε κάποια προβληματάκια στην ροή, ας πούμε, της όλης δουλειάς. Πλέον, εντάξει, είναι έτοιμος, είναι στο post-production η διαδικασία αυτή τη στιγμή και αναμένουμε στα κοντά, ας πούμε, να... Μίξη και ηχογραφίες γίνανε εδώ στην Ελλάδα ή εξωτερικό? Ναι, εδώ πέρα. Συνεργαστήκαμε με καταπληκτικούς ανθρώπους, ιδιαίτερα τον ηχολήπτη μας και παύλα συνεργάτη, το Στέλιο τον Κοσλίδη, ο οποίος, αν και σε αντίθεση με τον νεαρό της ηλικίας του, κατέχει πάρα πολύ τον ακραίο ήχο. Δηλαδή, προσωπικά, η δική μου άποψη είναι ότι στην Ελλάδα είναι ο καλύτερος στη δουλειά που κάνει. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Συνεννοήσιμος πλήρως. Αυτό δηλαδή, ξεκινήσαμε, γράψαμε, μπήκαμε στο στούντιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός ο δίσκος στις επόμενες μέρες, μήνες θα κυκλοφορήσει και στην αγορά. Η μετέπειτα συνέχεια του γκρουπ, καινούριος δίσκος, καινούρια τραγούδια, καινούριες συνθέσεις. Τι από όλα αυτά? Έχουμε αρχίσει ήδη και δουλεύουμε καινούργια κομμάτια για τον επόμενο μας, για την καινούργια μας δουλειά. Λοιπόν, ναι, αυτό ακριβώς. Κριτικός, μην τρέψεις να μιλήσεις, μίλα δυνατά. Όχι, δεν τρέπομαι καθόλου. Λοιπόν, όσον αφορά την καινούργια μας δουλειά, είναι μια δουλειά η οποία πρώτα απ' όλα βέβαια πρέπει να... Ναι. Θέλουμε να πάμε την όλη κατάσταση λίγο παραπέρα. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι η μουσική εξελίσσεται μέρα με τη μέρα, τα είδη γεννιούνται κάθε μέρα περισσότερα. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάμε αυτό που έχουμε, αυτό που αγαπάμε, ένα βήμα παραπέρα. Να εξελιχθείτε σαν μουσική και σαν άνθρωποι προτέρων. Δεν μπαίνουμε στο τρυπάκι να σκεφτούμε ότι είναι μοντέρνο, είναι παλαιομοδίτικο. Ναι. Αυτό που σας αρέσει και που σας εκφράζει θα το παίξετε και θα το ηχογραφήσετε. Είχατε δυσκολίες στην ηχογράφηση του δίσκου? Στην ηχογράφηση όχι, δεν είχαμε ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα πράγματα ήταν απλά, είχαμε πάει προετοιμασμένοι για αυτό το σκοπό. Είχατε έτοιμο υλικό, να φανταστώ. Το είχατε προβάρει και απλώς πήγατε να ηχογραφήσετε. Ναι, το υλικό ήταν έτοιμο από καιρό πριν. Είχαμε κάνει πάρα πολλές πρόβες. Πράγμα το οποίο μας κατέστησε έτοιμους στην όλη κατάσταση. Δηλαδή, και είναι και λίγο λογικό από μια άποψη. Δηλαδή, ξοδεύεις πάρα πολλά λεφτά από την τσέπη σου, από το υστέρημά σου. Προσπαθείς να κάνεις κάτι. Αυτό που μου λες είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν υπάρχουν οι χορηγίες, δεν υπάρχουν οι μεγάλες δισκογραφίες να σε στηρίξουν, τι βάζεις από την τσέπη σου λεφτά. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτό το χώρο, πρέπει να χορέψεις. Πρέπει να πας έτοιμος. Ήταν κάτι το οποίο το κάναμε, μας βοήθησε. Το σκέφτεσαι για πιο σοβαρά? Το σκέφτεσαι κάτι πιο σοβαρό, να εξελιχθεί πιο επαγγελματικά? Γενικότερα, θέλουμε να πάει. Όπου πάει, όπου καταλήξει. Όσο μιλήσουν και τα άλλα τα παιδιά. Για χαρά καταρχήν. Καλησπέρα, είναι ο μπασίστας της παιδιά. Είμαστε εμείς δύο που ήρθαμε τσόντα στο τέλος. Μπασίστας, κιθαρίστας. Ναι, όσο πάει ρε φίλε, αυτό είναι. Το θέμα είναι να περνάς καλά, να υπάρχει μια κίνηση, να υπάρχει μια ροή, να υπάρχει ένα σωστό δέσμο μεταξύ μας, να υπάρχουν αυτά τα σκηνικά από σήμερα, το οποίο ήταν εκπληκτικό. Εμένα με συγκίνησαν κάποια πράγματα. Σήμερα ήμουν πολλές φορές ένα τέτοιο vibe, ας πούμε. Έπαιρνα συνέχεια από τον κόσμο. Όχι μόνο τα έπαιζα και όσο καθόμουν κάτω και έλειπα τις πολλέ μπάντες. Και άτομα που γουστάραμε τη μουσική σας, άτομα που ξέραν τη μουσική σας και δείχνανε ενημερωμένοι. Ναι. Που είναι, πιστεύω, είναι και πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για τα ελληνικά μουσικά δρόμενα, να έρχονται καινούριες μουσικές μπάντες. Σίγουρα, το να παίζουμε, ας πούμε, π.χ. το μόνιμο κομμάτι από το δικό μας, το Margin of Existence, παράδειγμα, το ομότιτλο, και να βλέπεις κάτω ότι όντως υπήρχε μια κίνηση που καταλάβουν ότι το γνωρίζει ο άλλος, είναι σίγουρα ένα σκαλοπάτι παραπάνω και είναι σίγουρα κάτι πολύ όμορφο για εμάς, παράδειγμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Παιδιά, εκτός από αυτό το live, αν δεν κάνω λάθος, και το προηγούμενο μήνα παίξατε στη Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι μου είπατε, έχετε και κάποια live και κάποια event και τις επόμενες μέρες και περιόδους. Θέλετε να μου αναφέρετε κάποια? Ισχύει, παίξαμε πριν ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη στο 8ball με Karma Violence. Τα παιδιά ήρθαν από Αθήνα, μας προσκάλεσαν, δεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση. Ήταν καταπληκτικά. Εντάξει, η πρόληψη του κόσμου δεν ήταν τόσο ικανοποιητική μεγάλη. Ήταν καθημερινή, νομίζω. Τι μέρα ήτανε? Ήτανε Παρασκευή. Δεν ήτανε το θέμα ότι δεν υπήρχε κίνηση, διαρκής κίνηση σε ένα live, ας πούμε.
Κατανοητό, κατανοητό. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει το τελευταίο καιρό. Το βλέπουμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ούτε να κατακρίνουμε κάτι. Απλά είναι κάτι που, το οποίο συμβαίνει αυτό. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να μας αφήσετε για τους ακροατές μας, για τους ακροατές σας. Κάτι να τους ευχηθείτε. Ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας στο να γινόμαστε καλύτεροι, στο να προσφέρουμε περισσότερα. Μακάρι ο κόσμος να αγκαλιάσει τη δουλειά μας. Αυτό, κάτι παραπάνω το, δεν νομίζω. Ο κόσμος θα το πει, όχι εμείς. Εγώ θέλω να πω κάτι. Γενικά διασκεδάστε, ελάτε στα live, γενικά στηρίξτε την τοπική σκηνή και γενικότερα την.